Θα το λες κι άλλο στην πράξη να βλέπεις τον άλλο με μια άλλη γυναίκα να και σχολιάζεις. Έχουμε την απάντηση της Τζέννη σε αυτό. Δεν ξέρουμε αν ο Πέτρος θα το έκανε. Ναι. Δηλαδή η Τζέννη αυτή την περίοδο, έτσι όπως φαίνεται, όπως μιλάει στις κάμερες, προσωπικά πιστεύω ότι εμένα μου φαίνεται πιο άνετη, πιο χαμογελαστή. Θα έχει ενδιαφέρον να ερωτηθεί και ο Πέτρος σε αντίστοιχη περίπτωση. Δεν ξέρουμε τι θα το δει. Πάντως ο Πέτρος έχει μεγαλύτερη εμπειρία τηλεοπτικά ναι, για να το πώς να διαχειριστεί. Δεν ξέρω αν θα δέχονται να το κάνει ο Πέτρος. Ο Πέτρος πάντως λίγο που έχω μιλήσει μαζί του μια-δύο φορές που τον έχω πετύχει έξω, δεν νομίζω να ξανά μπαίνει στη διαδικασία του πρωινού. Θα ρω και εγώ. Άμα γυρίσει την τηλεόραση, θέλει να κάνει αυτό το περιβόλαιο το βραδινό. Θέλω. Ότι του είχαν προτείνει να συνεχίσει φέτος, αλλά δεν ήθελε ο ίδιος. Ναι, στο τέλος κάτι είχε γίνει εκεί. Εγώ πιστεύω ότι εδώ υπάρχει λίγο ένα. Εγώ πιστεύω ότι εδώ ξέρω από σημαντικό, όχι. Από στέλεχος μου το έχει πει, σαν κουσκούς. Ναι, ότι στον Κωστόπουλο είχε κάνει ένα ραντεβού και ήταν και αυτός μπροστά, είναι σε άλλο κανάλι και ο ίδιος δεν ήθελε. Να σου πω εγώ ποια είναι η αλήθεια, επειδή δεν ξέρω την αλήθεια. Ναι, ακούστε λοιπόν ποια είναι η αλήθεια. Για να είμαστε ειλικρινείς στην τηλεόραση, τα λέμε αλήθειες επιτέλους. Ναι. Το Μέγκα άργησε πάρα πολύ να αποφασίσει αν θέλει τον Κωστόπουλο ή όχι. Και η στάση του Μέγκα προς τον Κωστόπουλο ήταν αρνητική, ότι δεν το ανανεώνουμε το συμβόλαιο. Στην αναζήτηση όμως νέου προγράμματος και με μια λογική ότι μια εκπομπή είχε πάει καλά, δεν είχε πάει κακά, κάποια στιγμή αργούσαν και αρχίσαν να μπαίνουν και σκέψεις ότι το θέλω με τον Κωστόπουλο. Ο Κωστόπουλος όμως κατάλαβε ότι ούτε ανήκουν τις αγκάλες του, ούτε αυτό κτλ. Και προκειμένου, ενώ το Μέγκα κάποια στιγμή είχε ψηθεί να τον κρατήσει, αλήθεια είναι αυτό, ο Κωστόπουλος του σκούνησε το παντήλι πρώτος, σου λέει: Παιδιά, δεν θέλω εγώ τώρα, γεια σας. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή την τελική απόφαση την πήρε ο Κωστόπουλος. Με Τζέννη είναι μόνος του. 80% έχεις δίκιο. Εμένα, παιδιά, μου φαίνεται ότι είναι σημαντικό στα θέματα της τηλεόρασης. Γιατί εγώ δεν είμαι σημαντικό στα θέματα της τηλεόρασης, δεν ξέρω δηλαδή εγώ τι γίνεται. Δεν παίρνει και αποφάσεις. Δεν έχει δικό του κανάλι ακόμα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, και δεν θα αποκτήσει ποτέ. Με ποια λεφτά να αποκτήσω, Σάσα. Ποτέ μιλές ποτέ. Προσέξτε, εγώ δεν ξέρω να αποκτήσω ποτέ γιατί δεν έχω λεφτά.